Να συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον ανταποκριτή μας στη Μόσχα, τον Θανάση Αυγερινό, καθώς, όπως θα μας πει, είχαμε πυροβολισμό on camera πολεμικής ανταποκρίτριας, Θανάση. Καλό μεσημέρι από τη Μόσχα. Το γύρο του ρωσικού διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ημέρες ένα συγκλονιστικό βίντεο από το τραυματισμό της ρωσίδας πολεμικής ανταποκρίτριας Αναστασίας Γελτσούκοβα. Το κατέγραψε η ίδια άθελά της στο κινητό της όταν έκανε ρεπορτάζ στο σιδηροδρομικό σταθμό Σολ της πόλης του Σολεντάρ. Οι δημοσιογράφοι είναι σαφές ότι είναι και αυτή ένα από τα θύματα κάθε πολέμου. Τραυματίστηκε από φράσμα όλμου όταν ακριβώς βρισκόταν στο κτίριο, κρυβόταν μάλλον στο κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού και γύρω της διεξάγονταν μάχες. Ακούσαμε, Θανάση, ακούσαμε και τις κραυγές της κοπέλας, αυτές τις τραγικές στιγμές που φαίνεται ότι έζησε και έχει καταγραφεί όπως βλέπουμε στη συνέχεια, στη συνέχεια βλέπουμε πλάνα που την περιθάλπουν οι άνδρες της ιδιωτικής πολεμικής εταιρείας Wagner, για την οποία έχουμε ακούσει πολλά το τελευταίο διάστημα. Μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε νοσοκομείο του Λουγκάνσκ. Τώρα βρίσκεται στη Μόσχα, όπου τη συνάντησαν συγγενείς της και είναι ευτυχώς καλά στην υγεία της. Το τραύμα της από όλμο, από θράψμα όλμου, ήταν κάτω από το γόνατο, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της ούτε η φυσική της κατάσταση.